φόραγε όταν το έβγαλα έξω και έφυγε λίγο πανικός και το παρακολούθησα, φόραγε ένα σορτσάκι, κάτι πεδιλάκια και μία μπλούζα. Είχε σωσίδιο. Το σωσίδιο ήταν έξω στην παραλία γύρω στα 20 με 30 μέτρα απόσταση. Ο πατέρας. Ο πατέρας ήρθε μετά από λίγο όταν είχαμε πάρει την αστυνομία και ήρθε και η αστυνομία. Πόσα λεπτά μετά. Ίσως 5 με 10 λεπτά κάπου εκεί. Τι έλεγε ο πατέρας. Ήτανε κάπως αγχωμένος και το παιδί μου, δεν έχω άλλο παιδί, το παιδί μου. Σε αυτή την απόμερη παραλία στα 2 χιλιόμετρα από το Καλαμάκι, ο ψαροτουφεκάς στις 3 και 5 το μεσημέρι εντοπίζει το άτυχο κοριτσάκι κάτω από αυτή τη βάρκα. Βγάζει το άψυχο σώμα του στην παραλία για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες και καλεί την αστυνομία. Ο πατέρας του παιδιού, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου, είπε ότι είχε πάει για μπάνιο με την εξάχρονη κόρη του και όταν έπεσε από το σωσίβιό της, δεν βούτυξε να τη σώσει γιατί είχε άσθμα. Γιατί δεν έπεσε να το σώσει, εξήγησε. Όχι. Δεν είπε τίποτα. Είπε αυτό που ίσως ότι έχω άσθμα, έχουν πρόβλημα. Όχι. Εκείνη τη στιγμή δεν είπε τέτοια πράγματα, τίποτα από αυτά. Ανέβηκε στη βάρκα, ήταν στη βάρκα με το παιδί, κάνανε μπάνιο. Όχι, δεν έδωσε τόσες λεπτομέρειες, είπε ότι είχε χάσει το παιδί ή δε, ίσως είπε ότι το παιδί είχε πάει πέρα και μάζευε βότσαλα. Το παιδί φαίνεται πως είχε φάει λίγο πριν πάει για μπάνιο, ενώ η παραλία που επέλεξε ο πατέρας για να κολυμπήσουν ήταν ερημική, παρόλο που στην περιοχή υπάρχουν αρκετές οργανωμένες πλάς. Το παιδί ήταν μπλάβο, ίσως ήταν επιμένο πολλή ώρα, πολλές ώρες, ποιος ξέρει. Μετά ήρθε η αστυνομία, ήρθε το ΕΚΑΒ, πήραν το παιδί και είπαν και αυτοί ότι το παιδί ήταν νεκρό. Πώς το βρήκατε εσείς το παιδί και πού το βρήκατε? Με την πλάτη να κουμπάει στη βάρκα που είναι μπροστά μας. Οι γονείς της εξάχρονου στο τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε διάσταση και το παιδί με τη μητέρα έχουν μετακομίσει στην Κόρινθο.